πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεξάγεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το δεύτερο Διεθνές Συνέδριο για τις Ερευνητικές Υποδομές που θα ολοκληρωθεί στις 4 Απριλίου. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας Τεχνολογίας της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης Αθηνά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση που φιλοξενούμε στο συνέδριο ΕΚΡΙ 2014 έχει τίτλο «Έρευνα και τέχνη» και φιλοξενεί 53 έργα τέχνης, ζωγραφική, σχέδιο, φωτογραφία και βίντεο, τα οποία επελέγησαν από ένα σύνολο περίπου 450 έργων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια διαγωνισμού που προκηρύχθηκε για το συνέδριο. Το θέμα, όπως είπαμε, ήταν η έρευνα και η τέχνη. Τα έργα που λάβαμε είναι τόσο έργα από καλλιτέχνες που σχολιάζουν και προσπαθούν να ερμηνεύσουν, να δουν με το δικό τους τρόπο αποτελέσματα και διαδικασίες ερευνητικές. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν και έργα που προέρχονται από ερευνητές που παίρνουν από τη δική τους έρευνα τα αποτελέσματα και δημιουργούν έργα τέχνη. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες έχουν μεταξύ άλλων τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν προβολές και εκθέματα έργων ερευνητικών υποδομών Ελλήνων και ξένων ερευνητών, καθώς και μια έκθεση με θέμα έρευνα και τέχνη. Κάνουμε κάποιες ενέργειες ώστε να μεταφερθούν κάποια από αυτά τουλάχιστον σε άλλους χώρους και ελπίζουμε να επιτευχθεί. Τα εκθέματα έχουν ήδη εντυπωσιάσει όσους τα έχουν επισκεφθεί, ενώ υπάρχει σκέψη να είναι διαθέσιμα προς θέαση και μετά το πέρας του συνεδρίου.